Είμαστε με τον κύριο Γιάννη Γιαννέλη, καθώς σε λίγες μέρες πρόκειται να γίνουν τα εγγένεια μιας νέας συλλογής έργων που θα δωρήσετε στο Δήμο Μυτιλήνης. Είχατε κάνει και παλαιότερα μία δωρεά, η οποία φιλοξενείται εδώ στο Δημαρχείο Μυτιλήνης. Θα ήθελα να μας πείτε τώρα αυτή η νέα συλλογή, από πόσα έργα αποτελείται και ποιων ζωγράφων είναι αυτά τα έργα. Το μέρος που βρισκόμαστε είναι το παλαιό Δημαρχείο, όπου έχει εγκατασταθεί η πρώτη δωρεά, οι πίνακες της πρώτης δωρεάς, κάπου 162 πίνακες λεσβίων ζωγράφων. Αυτή είναι η ιδιαιτερότητα της δωρεάς, ότι είναι μόνον λέσβιοι ζωγράφοι, για να μάθει ο κόσμος και οι ντόπιοι βέβαια, αλλά και όσοι έρχονται, τι ήταν και ποιοι ήταν αυτοί οι ζωγράφοι οι οποίοι από τον προηγούμενο αιώνα μέχρι σήμερα ζωγράφιζαν και εμπλούτιζαν με έργα τέχνης τον τόπο μας. Είναι οι σπουδαιότεροι βέβαια, πολύ σημαντικοί ζωγράφοι και όπως θα δείτε γύρω εδώ πέρα, το παλαιό Δημαρχείο έχει σχεδόν φουλάρι, έχει γεμίσει από τους πίνακες αυτούς. Η νέα δωρεά που θα εγκατασταθεί σε δύο αίθουσες της Δημοτικής Πινακοθήκης είναι κάτι καινούριο, αλλά πάλι περιλαμβάνει 76, αν θυμάμαι καλά, περίπου πίνακες λεσβίων παλιζωγράφων που θα εγκατασταθούν στις δύο αίθουσες, μπαίνοντας δεξιά και αριστερά. Θα είναι μόνιμη η συλλογή. Αυτά τα έργα έχουν δωρηθεί, θα μείνουν εσαΐ εδώ πέρα, στους χώρους όπου φιλοτεχνούνται τώρα και θα πρέπει απλώς κατά χρονικά διαστήματα να γίνεται η συντήρηση από την εκάστοτε Δημοτική Αρχή. Αυτή είναι μόνιμη δωρεά, μόνιμη εγκατάσταση και θα παραμείνουν, όπως σας είπα, εκεί πέρα. Ποιοι ζωγράφοι είναι? Ό,τι καλύτερο έχει επιδείξει ο λεσβιακός πολιτισμός στο θέμα των οικαστικών τεχνών. Είναι δηλαδή ο Ιθακίσιος, σπουδαίος ζωγράφος, διεθνώς αναγνωρισμένος, ο Απόστολος Γεραλής, ο Λουκάς Γεραλής. Αναφέρομαι στους πιο παλιούς, γιατί όταν αναφερθώ στους καινούριους πρέπει έναν ένα τους πω όλους και θα είναι καλύτερα τους δει κανείς από κοντά, μην παραλείψω κανένα. Λέω τους αποβιώσαντες, ο Καλλιγιάννης, ο Γιώργος Ολολοσίδης, ο Βακυρτζής, ο Πρωτοπάτσης, είναι πάρα πολλοί αυτοί οι ζωγράφοι που είναι ό,τι καλύτερο έβγαλε η λεσβιακή ζωγραφική τέχνη. Γιατί αποφασίσατε να συλλέξετε έργα αυτών των ανθρώπων? Ποιο είναι, θα λέγαμε, το μικρόβιο ενός συλλέκτη? Το μικρόβιο το είχα από φοιτητής και αυτά τα έργα δεν μαζεύονται ούτε σε ένα χρόνο, ούτε σε δύο χρόνια. Αυτά είναι έργο μιας ζωής. Τα μάζευα γιατί μου άρεσε η τέχνη, για τον εαυτό μου. Αλλά κάποια στιγμή σκέφτηκα ότι καλό είναι αυτά να τα απολαύσει όλος ο λεσβιακός και ο ελληνικός λαός που θα περνάνε από το Παλαιό Δημαρχείο και από την Πινακοθήκη. Είναι μία δωρεά δική μου, θα έλεγα, στον λεσβιακό λαό, ο οποίος με τιμούσε τόσα χρόνια με την ψήφο του και με εξέλεγε πρώτο βουλευτή για πάρα πολλά χρόνια. Καιρός και εγώ να ανταποδώσω αυτή την αγάπη που μου έδειξε. Και είναι μια ανταπόδοση αγάπης στον κόσμο που με στήριζε τόσα χρόνια. Δεν γίνεται να σε στηρίζουν και να παίρνεις μονάχα χωρίς να δίνεις κάτι. Αυτό νομίζω ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό, η προσφορά μου αυτή στο λεσβιακό λαό. Και όχι μόνο, διότι από εδώ δεν περνούν μόνο οι λέσβοι, περνούν από όλη την Ελλάδα, έρχονται και επισκέπτονται και θα είναι επισκέψιμοι οι χώροι αυτοί. Αυτή είναι η συμφωνία. Έχω βάλει κάποιους όρους που πρέπει να τηρούνται για την συντήρηση και διατήρηση των πινάκων. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα. Γιατί έχουμε πολύ κακές εμπειρίες από παλαιούς δωρητές που δώρησαν έργα και δεν ξέρουμε πού βρίσκονται αυτά. Εμένα με ενδιαφέρει οι πίνακες, οι 200 τόσο το σύνολο που έχω δωρήσει, να παραμείνουν εκεί και να είναι κτήμα του λεσβιακού λαού. Αυτό με ενδιαφέρει. Στις συλλογές αυτές υπάρχουν ζωγραφιστές κασέλες λεσβιακές, πάρα πολλές που έχουν ενδιαφέρον, χρονολογούνται το 1850-1860 και κεντήματα όπως αυτό που θα δείτε εδώ, που έχω και εδώ, αυτό που βλέπετε, αλλά και επάνω, στις δύο αίθουσες υπάρχουν δύο
πάνελ τέτοια με κεντήματα αυτού του είδους. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Είναι χρυσοκέντητα πάνω σε βελούδο. Ο κόσμος θα τα δει και θα έχει την άποψή του, γιατί και αυτά προέρχονται από τη Λέσβο. Είναι λεσβιακής προέλευσης και ελπίζω να αρέσουν και αυτά. Πόσα έργα έχετε συλλέξει γενικότερα όλα αυτά τα χρόνια και ποιο είναι το αγαπημένο σας? Δεν μπορώ να αναφερθώ σε αγαπημένα μου έργα, γιατί θα πρέπει να διακρίνω τους παλιούς από τους καινούργιους. Υπάρχουν και εξαιρετικοί ζωγράφοι, οι οποίοι είναι νέοι, και ακόμα πιο σημαντικοί, οι παλιοί, οι οποίοι είχαν μια άλλου είδους κουλτούρα. Εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν θα αναφερθώ σε συγκεκριμένα άτομα. Αυτός που θα δει τα έργα, ο κάθε επισκέπτης, ακρίνει εκείνος ποιο του αρέσει περισσότερο. Είναι και θέμα γούστου, ξέρετε, καμιά φορά, πέραν της εικαστικής αξίας του κάθε έργου. Νομίζω λοιπόν ότι καλό είναι την Κυριακή να έρθουν όσοι μπορούν πάνω στην πινακοθήκη που θα γίνουν τα εγγένεια, και από εκεί και πέρα θα ξαναμιλήσουμε να δούμε τι μπορεί καλύτερο να γίνει, πώς μπορούν καλύτερα να παρουσιαστούν αυτά τα έργα ή να παρουσιάζονται από εδώ και πέρα, στο μέλλον. Εκτός από τη Συλλογή Σπουδαίων Έργων Τέχνης, ασχολείστε και με τη συγγραφή. Ναι. Ετοιμάζετε κάτι καινούργιο αυτή την περίοδο? Έχω ετοιμάσει ένα βιβλίο καινούργιο, το οποίο είναι προς έκδοση. Το Σάλιτζα Πάλας είναι το οποίο είχαν προλογίσει τότε οι υποψήφοι περιφερειάρχης και δήμαρχος Μουτζούρης και Κίτελης, οι οποίοι έγιναν τελικά και οι δύο. Κατέλαβαν τις θέσεις τις οποίες ήταν υποψήφιοι και μου είχαν δώσει την υπόσχεση ότι θα κάνουν ό,τι μπορούν για να γίνει το Σάλιτζα Πάλας. Γι' αυτό και το βιβλίο που προλόγησαν το ονόμασα Σάλιτζα Πάλας. Δεν ξέρω τι έγινε ακόμα. Ελπίζω η υπόσχεση που έδωσα τότε να υλοποιηθεί και να πραγματοποιηθεί κάποτε. Το τελευταίο μου είναι το Σχολή Νυφών. Σχολή Νυφών είναι μία ιστορία από τη γερμανική κατοχή, μια με ιστορικά δεδομένα, μια ιστορία και ερωτική μαζί. Το τελευταίο δε βιβλίο μου είναι το μοναδικό που έχω γράψει, είναι καθαρά ερωτικό. Μια σχέση ενός μεγάλης ηλικίας με μια κοπελιά μικρής ηλικίας. Θα το δείτε μόλις δημοσιευτεί το βιβλίο, τότε από εκεί και πέρα θα το διαβάσει ο καθένας και θα έχει την απόψη του. Επαναλαμβάνω ότι τα εγγένεια επάνω στην πινακοθήκη θα γίνουν την Κυριακή 12 Νοεμβρίου, 11 η ώρα το πρωί, και εκτός από τις τυπικές προσκλήσεις που θα στείλει ο Δήμος Μυτιλίνης, είναι προσκεκλημένοι και προσκαλώ και εγώ προσωπικά όλους που ενδιαφέρονται να δουν αυτά τα νέα έργα τέχνης που θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά στις δύο αυτές αίθουσες. Θα μιλήσει ο Δήμαρχος, δεν ξέρω ποιοι άλλοι θα μιλήσουν, και εγώ ενδεχομένως να απευθύνω ένα ευχαριστήριο σε όλο τον κόσμο. Έτσι λοιπόν προσκαλούνται οι πάντες να βρίσκονται εκεί πέρα 11 η ώρα την Κυριακή 12 του μηνός.